Καλησπέριζω τους δύο προσκεκλημένους μας. Θα τους δείτε πρώτα και μετά θα σας πω την αφορμή της συζήτησης και στην ουσία το θέμα. Είναι ο κύριος Γιάννης Μιλιός από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Και ο συναδελφός μου Θανάσης Μαυρίδης από το Capital, το capital.gr. Για οικονομία θα μιλήσουμε από αυτές τις συζητήσεις που ξέρω ότι όλοι με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθείτε. Αλλά η αφορμή, αυτό που θα ξεκινήσει την κουβέντα μας, είναι μια δήλωση του κυρίου Σταθάκη. Και η ερμηνεία της, περισσότερο η ερμηνεία της παρά η δήλωση. Ο κύριος Σταθάκης λοιπόν έκανε μια ομιλία και είπε ότι όλα αυτά που λέμε για επαχθές χρέος, ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε. Γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί μεν το 5% του χρέους ως επαχθές, αλλά το υπόλοιπο δεν είναι επαχθές και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό προκάλεσε μια μεγάλη συζήτηση και πολλά άλλα. Κύριε Μιλιέ, ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για το χρέος? Δεν είπε ο κύριος Σταθάκης αυτό που λέμε για επαχθές χρέος να το ξανασυζητήσουμε. Είπε αυτό που λέμε πάντα, ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωσή του. Mm-hmm. Και αφήστε με να σας εξηγήσω το εξής. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά γίνανε 189 αναδιαρθρώσεις χρέους διαφόρων ειδών. Αυτό που λέτε, θα σας αφήσω να το πείτε, έχετε το λόγο μου. Ο κύριος Σταθάκης όμως δεν λέει αυτό. Προσέξτε. Θέλω να δούμε μαζί τη δήλωση, να τη δούμε για να το καταλάβετε. Γιατί ίσως... Αλλά με ρωτήσατε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς, γι' αυτό θα σας πω. Αλλά επειδή ξεκινήσατε λέγοντάς μου ότι ο κύριος Σταθάκης δεν λέει αυτό. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει το εξής. Και θα να το δούμε έχετε τι έχει ακούσει πει ο κύριος τον κύριο Τσίπρα να το λέει πολλές φορές. Να δούμε τι λέει ο κύριος Σταθάκης και μετά να μας πείτε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ετέθησαν και τα δύο. Να δούμε. Παρακαλώ. Να δούμε την κάρτα λοιπόν. Να την ακούσουμε μάλλον. Περιορισμένο είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα, είναι ο εξελεκτρισμός του ΟΣΕ. Άρα είναι περίπου το 5% επαχθές χρέος. Αυτό πρέπει να το κοιτάξει κανείς. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του χρέους, πάνω από το 90%, είναι παραδοσιακό δημόσιο χρέος των αγορών, δηλαδή ομολόγων. Εκεί δεν έχει νόημα και δεν υπάρχει διαδικασία. Ενώ στο επαχθές χρέος υπάρχει διαδικασία η διεθνής. Στο άλλη κατηγορία χρέους δεν υπάρχει καμιά νομική διαδικασία να το αμφισβητηθεί. Λάγαμε, δεν ακούστηκε αυτό που λέει στην αρχή, πρώτη του φράση, ότι το 5% του χρέους μπορεί να χαρακτηριστεί επαχθές. Αλλά ξέρετε τη λέξη νομική. Ναι, το επαχθές χρέος είναι απολύτως νομική έννοια, βεβαίως. Σημαίνει ότι έχει δοθεί ένα δάνειο και έχει συναυθεί ένα χρέος, το οποίο έχει γίνει παρά τη βούληση ενός λαού, μιας χώρας, που σημαίνει καθεστώτα τύπου apartheid ή μια δικτατορία, και σημαίνει συγχρόνως ότι έχουν δοθεί χρήματα, ας πούμε, για σχολεία και έχουν χρησιμοποιηθεί σε τσέπες, μίζες κτλ. Τι λέμε εμείς για να επανέλθουμε στην ουσία? Λέμε ότι πρότυπό μας για τη διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει και που θα είναι συμφέρον και των δύο πλευρών, mm-hmm. δηλαδή και των δανειστών και του ελληνικού δημοσίου, είναι ο τρόπος με τον οποίο διευθετήθηκε το γερμανικό χρέος, δηλαδή της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα το έτος 1953. Ναι. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει πολλές φορές. Όλοι το δεν ξέρουμε. Διευθετήθηκε με βάση την αντίληψη ότι πρόκειται για επαχθές χρέος. Αλλά για χρέος μη βιώσιμο. Ένα ερώτημα και δίνω λόγο στο Θανάση. Ένα ερώτημα που για μένα είναι ίσως το πιο κομβικό. Ναι. Ενδεχομένως και για άλλους. Αντιλαμβάνομαι. Αλλά να πω και τι είπε ο Σταθάκης, γιατί έχει σημασία. Το είπε, ο Σταθάκης τον ακούσαμε. Ναι, είπε όμως ότι ενώ το θέμα είναι να διευθετήσουμε το χρέος ως χρέος μη βιώσιμο, επομένως δεν θα πάμε σε δικαστήρια, δεν θα πούμε σε μακροχρόνιες διαδικασίες και μια τέτοια διαλκυνστίδα. Να ψάξουμε να βρούμε τι δεν είναι. Αλλά Γερμανία. Αλλά Γερμανία θα πούμε είναι μη βιώσιμο, ενδιαφερόμαστε και εμείς οι δανειστές να είναι αξιόχρεο το ελληνικό δημόσιο και πρέπει να κουρέψουμε το χρέος. Επειδή αυτό το γεγονός ότι δηλαδή το χρέος δεν είναι βιώσιμο, το δέχονται όλοι. Αυτό λέει και η κυβέρνηση. Σήμερα το λέτε κι εσείς. Είναι κάτι που το θέτουν όλοι. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ακριβώς εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι αν γίνουν, όταν γίνουν, γιατί θα γίνουν, βουλευτικές εκλογές, όταν γίνουν, και αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, αυτό που θα κάνετε εκείνο το βράδυ που θα βγείτε είναι να στείλετε ένα μήνυμα και να πείτε πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο, έτσι όπως θα έχετε πει, τα παραθέτω, και προφανώς και το χρέος μας, που είναι το ένα στοιχείο αυτού του μνημονίου. Δεν θα το πούμε ακριβώς έτσι, να σας πω πώς θα το πούμε. Να το βάλω εγώ σαν ουσία. Ναι. Αν σας πούν όχι. Ναι. Αν σας πούν ότι δεν το κάνουμε. Ναι. Ποια είναι η επόμενη κίνησή σας? Και το λέω γιατί άκουσα, νομίζω τον κύριο Σταθάκη πάλι, πριν από δύο ημέρες σε μια ομιλία του, που εξηγούσε ότι το ευρώ είναι το νομισμά μας. Ό,τι και αν γίνει σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Θα είναι καταστροφή να φύγουμε. Το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας και παλαιότερα. Ωραία. Άρα λοιπόν, αν έρθουν οι δανειστές που κρατούν το κλειδί και σας πούν όχι, κύριε Μιλιέ,
δεν αλλάζω τους όρους του μνημονίου. Τι θα κάνετε? Το μνημόνιο είναι ένα συνοδευτικό κείμενο που αναφέρεται σε συγκεκριμένους στόχους. Στη Δανειακή Σύμβαση. Ο βασικός στόχος λοιπόν είναι να υπάρχει δημοσιονομική σταθεροποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή να μην έχουμε ελλείμματα, αντίθετα να έχουμε έναν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσμα. Ναι. Αυτό τον στόχο τον αποδεχόμαστε. Και έχουμε εξηγήσει ότι αυτός ο στόχος είναι μια υπόσχεση που δίνουμε στον ελληνικό λαό, όχι σε κάποιον στο εξωτερικό ή στους δανειστές, διότι δεν είναι δυνατόν να σωρεύουμε χρέη. Αυτά βγαίνουν εις βάρος της πλειοψηφίας του κόσμου. Επομένως θα δεχτούμε αυτό το στόχο και θα υπάρχει συμφωνία στο στόχο. Νομίζετε ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης θα μας βομβαρδίσει καμιά χώρα από αυτές που μας έχουν δανείσει? Εδώ αρχίζει η ουτοπία. Θα μας βομβαρδίσει. Όχι ουτοπία, συγχωρήστε μου, την έκφραση είναι λάθος μου, την παίρνω πίσω, την αποσύρω. Όχι ουτοπία, αρχίζει η υπόθεση που πολλές φορές μπορεί να είναι αναμφίβολη. Ξέρετε γιατί? Λέτε για το ΦΠΑ. Εμείς θα έχουμε ένα πρόγραμμα αναμφίβολη. Αφήστε με να το δώσω για να δώσω λόγο και στον στο συνάδελφο. Ένα πρόγραμμα ανασυγκρότηση. Το ΦΠΑ ήταν ένα παράδειγμα για να καταλάβει. Ναι, αλλά να απαντήσω στο παράδειγμα. Το ΦΠΑ στην εστίαση που έφτασε το καλοκαίρι, σας θυμίζω, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να το πάρει πάνω του για να μειωθεί. Μας ζητάνε τώρα να δώσουμε ισοδύναμο, λέει, 300 εκατομμυρίων για να παραμείνει στο 13%. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που τα λέμε και όταν πάμε έξω μας λένε όχι. Και το ερώτημα παραμένει στο όχι που μπορεί να σας πούν αν είστε κυβέρνηση και αν σας το πούν. Ναι. Το Plan B ποιο είναι? Λοιπόν, εμείς θα καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Είναι προφανές ότι θα έχουμε ένα χρόνο να το υλοποιήσουμε. Να υλοποιήσουμε δηλαδή το στόχο με άλλα μέσα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία δεν έχει καταργήσει τη δημοκρατία. Δεν ζούμε σε δικτατορικά καθεστώτα. Mm-hmm. Ο λαός θα έχει ψηφίσει και θα έχει αποφασίσει ο κοινός αυτός στόχος, ο οποίος είναι ευρωπαϊκός στόχος, να επιτευχθεί με άλλα μέσα. Θα έχουμε λοιπόν μια περίοδο και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι με το δίκαιο φορολογικό σύστημα, με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, με όλα αυτά τα έσοδα τα οποία εισραίουν στα ταμεία από τη λαθρεμπορία τσιγάρων, πετρελαίου, τα πλαστά τιμολόγια κτλ., θα πετύχουμε το στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Παραμένει το θέμα του χρέους και εκεί έχουμε. Γι' αυτό μιλάμε για το πρόβλημα της Γερμανίας και για τη λύση που δόθηκε στη Γερμανία τότε. Θέλουμε να συνδέσουμε και νομίζουμε ότι αυτό είναι εύλογο και αποδεκτό και προς το αμοιβαίο συμφέρον. Την αποπληρωμή του υπόλοιπου μέρους του χρέους, αφού το κάνουμε βιώσιμο, με την ανάπτυξη, με τη μεγένθηση, δηλαδή με ρήτρα ανάπτυξη. Άρα είμαστε σίγουροι ότι μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις και με τα πιστικά επιχειρήματα που θα έχουμε και όταν θα εκδιπλώσουμε το πρόγραμμά μας, θα δίνω λόγο στον Θανάση για να μπει στην κουβέντα μου. Μου είπατε πώς θα κάνετε τη διαπραγμάτευση. Το ερώτημά μου ήταν τι θα γίνει αν σας πούνε όχι. Αλλά δεν επιμένω, θα το θέσω ξανά αργότερα. Πρέπει να έχει ένα νόημα να έχει το όχι. Δεν έχει κανείς λόγο να πει όχι. Ναι. Εκτός εάν πιστεύει ότι ό,τι και να προσφέρει δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα, δεν θα πάρει πίσω τα λεφτά του. Mm-hmm. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, κάτι ο κ. Μιλιός είναι πολιτικός, λογικό είναι και να το αρνηθεί αυτό που θα πω, αλλά μια παρατήρηση θα κάνω. Παρατηρώ μια μετατόπιση από το ένα άρθρο. Που καταργείται σε ένα βράδυ, αυτό έχει καιρό που έχει πια. Παρατηρούμε ένα πιο ορθολογικό λόγο. Αυτά που λέει ο κ. Μιλιός τα λέει και το δούνου του. Δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Μην κοροϊδευόμαστε. Και η κυβέρνηση το λέει. Εντάξει. Και το περιμένει, υποτίθεται, διευθέτηση. Διευθέτηση υπό αυτούς τους όρους δεν πρόκειται να γίνει. Χωρίς ένα σχέδιο. Και σε αυτό τον πιάνω το ΣΥΡΙΖΑ πιο διαβασμένο. Όντως, αν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο, να πας να πεις τι στην Ευρώπη. Θέλω να μου διευθετήσεις το χρέος, αλλά εγώ θα δω τι θα κάνω στο μέλλον. Πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ναι, Θανάση, αλλά ξέρεις πώς γίνεται. Εκεί που έχω μάλλον διαφωνία, έχω μια ερώτηση. Είναι πώς είναι δυνατόν να περιμένει κανείς ότι θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις, γιατί μην ξεχνάμε, δεν βρισκόμαστε στα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου που το ελληνικό κράτος δανειζόταν όσο ήθελε, και τι θα κάνετε για να έρθουν επενδύσεις? Ωραία, γιατί βάλατε πολλά ζητήματα να σας πω. Δεν είναι μόνο ένα, είναι περισσότερα. Είπατε για μετατόπιση του λόγου, δεν το δέχομαι.
Πώς δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται. Είναι μια τακτική που ακολουθεί μια μερίδα του τύπου που έχει τον αριστερό ψάλτη και το δεξί ψάλτη. Ο αριστερός ψάλτης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ αριστερός και κινδυνεύουμε επειδή θα κάνει. Εσείς δεν λέγατε μέχρι πρόσφατα αναρχία. Εσείς έχετε καλή κοινωνία. Ο δεξιός ψάλτης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ δεξιός. Μην το λέτε αυτό. Εσείς που έχετε ένα περιοδικό με τον τίτλο Κεφάλαιο, Capital, μας λέτε ότι είμαστε δεξί. Δεν είμαστε. Ότι έχουμε μετατοπιστεί και ότι μοιάζουμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μου είπατε. Δεν είναι κακό να μετατοπιστείτε, ούτε να γεννούνται και να είστε και δεξί. Αλλά πέρα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σας παρακαλώ, θα λέτε πράγματα τα οποία λέω. Εγώ είπα ότι αυτό το οποίο λέτε το λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μόνο στο σημείο ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Εμείς λέμε ότι πρέπει να σταματήσει η λιτότητα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί. Εμείς λέμε ότι έχουμε υστέρηση εσόδων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι σαφές τι λέει. Φαίνεται να λέει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι περικοπές. Κατανοητό. Ναι. Κάνει ένα ερώτημα να το κάνει ένας γιατί θέλει να φέρετε λεφτά στη χώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα φέρετε πελάτες. Το ερώτημα, ξέρετε το πραγματικό ποιο είναι, γιατί δεν έρχονται τώρα λεφτά στη χώρα. Ναι, αλλά ο κύριος Τουρνάρας με πληροφόρησαν. Τώρα πάτε στην κριτική της κυβέρνησης. Όχι, ξέρετε, όχι. Είναι πιο χρήσιμο. Είναι. Έχω την εντύπωση και για εσάς, αν και δεν έχω κανένα λόγο να το πω. Να μας περιγράψετε τη δική σας θέση. Το τι θα κάνει η κυβέρνηση. Να το πούμε και αυτό. Όχι, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που κάνει. Όχι. Από αυτό που λέει. Πιστέψτε για να με, δούμε... όλοι με ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε την δική σας σκέψη και πρόταση. Εγώ αυτό θα απαντήστε πω. Σε αυτό και το ερώτημα. Εγώ αυτό θα πω. Με ειδοποίησαν πριν από μισή ώρα, τρία τέταρτα, συνεργάτες μου, οι οποίοι βρίσκονται στις Βρυξέλλες, μου έστειλαν, επειδή ήταν παρόντες, αυτά που είπε ο κύριος Τουρνάρας στην Ευρωκοινοβουλία. Και περίπου είπε ότι αυξήθηκε η ανταγωνιστικότητα επειδή πέσαν οι μισθοί. Αυτό είναι μια εντελώς λάθος ανάλυση. Και μιλώσεις τον κύριο Τουρνάρα χρωστάτε άγαλμα. Αν δεν ήταν ο κύριος Τουρνάρας, δεν θα είχατε πάρει κεφάλι δημοσκοπικά, ούτε να σας πω λοιπόν ακριβώς το ερώτημά σας. Με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, που έχει φτάσει την ανεργία να είναι στο 30%, που έχει διαλύσει την νέα... έτσι. Πάμε στην λοιπόν, δίθαση, με αυτή την πολιτική κάνετε, υπάρχει ένα επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον ασφαλές, ανασφαλές, δηλαδή μη σταθερό. Είναι σαν να πρόκειται για μια περιοχή που μυρίζει βενζίνη και σκέφτεσαι μήπως ανάψει κανείς κάποιο σπίρτο και επομένως αυτή η έλλειψη σταθερού κλίματος, το γεγονός ότι κάθε 2-3 μήνες νομοθετούν και ένα φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ η φορολογία θα έπρεπε να έχει ένα νομοσχέδιο σαφές, μόνιμο, ότι θα μείνει μια δεκαετία. Άρα θα δημιουργήσετε ένα σταθερό περιβάλλον. Σταθερό περιβάλλον, κάθε λοιπόν, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σταθερό περιβάλλον κοινωνικής συνένεσης. Φαντάζομαι ότι θα μας το δώσετε σε εμάς τους πολίτες πριν τις εκλογές, να το δούμε και να κρίνουμε, γιατί αυτό που λέτε είναι πραγματικά ο ζητούμενο. Βεβαίως, όλοι το θέλουμε. Να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον. Το πρόγραμμά μας σας το έχουμε δώσει τις βασικές τους γραμμές. Το σταθερό είπατε. Θα φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα και θα επιμείνουμε για να ισχύσει. Βεβαίως. Μου δίνετε τώρα μια απάντηση σε ένα ερώτημα που πολλές φορές σας έχει τεθεί από πολλούς δημοσιογράφους. Λέτε ότι θα φορολογήσουμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο και θα ελαφρύνουμε τα χαμηλότερα στρώματα. Ποια είναι αυτή η γραμμή που θεωρείτε ότι είναι η γραμμή του πλούτου? Ποιον δηλαδή θεωρείτε πλούσιο? Από ποιο αυτό σημείο και πάνω? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Δεν μα υπάρχει αν μια δεν... γραμμή. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ο ακρογωνίος λίθος σε ένα ενιαίο φορολογικό νομοσχέδιο. Μπορώ να σας πω πολλά άλλα πράγματα. Να σας πω ότι πρώτον υπάρχουν δραστηριότητες που είναι παράνομες. Έχουμε ως κράτος τα ηλεκτρονικά μέσα να τις ελέγχουμε. Θα έρθω σε αυτό. Λέμε ότι θα τις ελέγχουμε και δεν τις ελέγχουμε. Θα έρθω σε αυτό, είναι το επόμενο ερώτημα και μετά δίνω ξανά στο Θανάση. Δεν μπορείτε ακόμα να προσδιορίσετε. Ακούστε με, διεθνή παραδείγματα. Γιατί λέτε, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια όχι, είναι η γραμμή. Δεν μπορώ να σας πω μια γραμμή, διότι δεν πρόκειται για μια γραμμή. Δεν θεωρώ ότι είναι ορθή η ερώτηση. Κάπως όμως πρέπει να το προσδιορίσετε, αφού θα το έχετε έτοιμο, να μας το πείτε πριν τις εκλογές, για να ξέρουμε τι θα σημαίνει αυτό. Θα μιμηθούμε τη Γαλλία, την Γερμανία και άλλες χώρες στον τρόπο που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο και την πρακτική των λεγόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών. Δηλαδή μεγάλων επιχειρήσεων, εγχωρίων ή πολυεθνικών που μέσα από offshore εταιρείες τις ευθυγατρικές τους κτλ. Καταλήγουν τελικά όσο ύψος και να έχουν οι ονομαστικοί φορολογικοί συντελεστές να πληρώνουν 1-2-3%. Ξεκινώ όμως από κάτι άλλο. Μιλώ για τα φυσικά πρόσωπα, κύριε Μιλιέ. Πάτε στις εταιρείες, το καταλαβαίνω. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μας πείτε ποια θα είναι η τακτική σας απέναντι στα φυσικά πρόσωπα. Αυτό ρωτώ, λέτε ανοιχτά. Δεν είμαι έτοιμος να το πω. Όχι, λέω αλλά επειδή θα, έχουμε φυσικά πρόσωπα, επειδή θα έχουμε σταθερό φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι ότι πριν τις εκλογές. Πρέπει να το πείτε, να μας τις δώσετε. Αυτές θα τις κρίνει ο καθένας. Ένα ερώτημα ακόμα. Θα είπατε, έχουμε υψηλότερο αφορολόγητο. Θα πατάξουμε την φοροκλοπή στα καύσιμα, το λαθρεμπόριο κτλ. Ερώτημα.
Επειδή κάθε φορά που τα λέμε στους δανειστές αυτά, μας δίνουν μια απάντηση. Mm-hmm. Θα κάνετε πρώτα πράξη αυτό που λέτε και μετά θα το συμπεριλάβουμε. Μέχρι τότε ισοδύναμα. Θα πείτε λοιπόν, εμείς θα καταργήσουμε το μνημόνιο, σχηματικά το λέω. Έτσι, θα κάνουμε μια άλλη συμφωνία. Δεν μνημόνιο, Νίκο, ναι, τώρα. Θα έχει τελειώσει. Τη λιτότητα θα καταργήσουμε. Θα καταργήσουμε τη λιτότητα. Θα δώσουμε αύξηση στους μισθούς. Θα δώσουμε αύξηση στους μισθούς. Θα σας πούν λοιπόν. Για να το κάνεις αυτό. Το ακούμε, Νίκο. Θα καταργήσουμε τη λιτότητα. Το έχετε πει τρεις φορές μέχρι τώρα. Θα δώσουμε αύξηση στους μισθούς. Θα είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτό λέει το πρόγραμμά μας. Και λέει ότι θα έχουμε σχεδιάσει ένα πλέγμα μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής καταστροφής. Για παράδειγμα, αυτό έχουμε υπολογίσει. Αυτό δεν σταματάει τη λιτότητα. Σταματάει. Γιατί έχουμε υπολογίσει ότι με ένα κόστος περίπου 125 εκατομμυρίων. Αυτός ο οποίος παίρνει 8 εκατοστάρικα σήμερα σύνταξη. Ναι. Και παίρνει 1.000 ευρώ. Ναι, δεν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Λοιπόν, αυτό θα αποκαταστήσετε σταδιακά στο βαθμό που θα επανέρχεται η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς με κίνηση. Δεν λέμε ψέματα στον κόσμο. Ακούω, δεν σας ακούω. Για το κατώτατο επίπεδο είπαμε. Άρα η μόνη δέσμευση είναι ότι θα επιστρέψει ο κατώτατος μισθός. Ναι, το πρόγραμμά μας λέει αυτό. Στα 725 ευρώ. Ναι, 51 όσο ήταν. 751 ευρώ. Το δεύτερο που λέμε είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ανθρωπιστικής καταστροφής. Έχουμε 300.000 νοικοκυριά που τους έχει κοπεί το ρεύμα. Πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ρεύμα. Μια ελάχιστη κατανάλωση πρέπει να τους δοθεί. Το κόστος δεν είναι μεγάλο σε σχέση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Φόρος ακινήτων. Φόρος ακινήτων πρέπει να μειωθεί, διότι αυτή τη στιγμή είναι ένας υπερβολικός φόρος περιουσίας. Θα έχουμε λοιπόν ένα αφορολόγητο επίπεδο της περιουσίας. Οι φόροι που θέλουμε να βάλουμε είναι φόροι στο εισόδημα. Αυτό είναι το σωστό. Άρα δεν θα υπάρχει φόρος ακινήτων καθόλου. Θα υπάρχει φόρος ακινήτων και φόρος περιουσίας. Ο συντελεστής θα είναι μια μεγάλη ελάφρυνση, αυτό σας το εγγυώμαι, θα είναι μια μεγάλη ελάφρυνση για τη μεγάλη πλειοψηφία. Γιατί διστάζετε να πείτε, καταλαβαίνω ότι. Γιατί αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα. Ξέρετε, γιατί το έχω πει σε εσάς εδώ, ξέρετε ότι πριν ένα χρόνο είχαμε δηλώσει ότι το αφορολόγητο στην περιουσία θα είναι τουλάχιστον 300.000 ευρώ κατά άτομο. Το ξέρετε αυτό γιατί το είπα εδώ. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς. Επομένως, τη στιγμή που θα παρουσιάσουμε το τελικό, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά μας, θα είναι κοστολογημένο και βιώσιμο. Συγχρόνως θα είναι δίκαιο και θα... Μια ερώτηση. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Προσπαθώ να βρω κάποια διαφορά που έχετε ουσιαστική. Τώρα, αυτός ο λόγος σας. Με ποιον διαφορά? Με τον αστικό χώρο, ας πούμε. Δεν βρίσκω καμία και αναρωτιέμαι. Γιατί δεν καθίσατε σε ένα τραπέζι? Την ίδια ερώτηση την έχω κάνει και στις συναδέλφους σας στην κυβέρνηση, έτσι. Θέλω να μην... Εγώ όμως σας λέω ευθέως ότι γιατί κάνετε δεν λάθος. Έχετε καθίσει σε ένα τραπέζι να βρείτε αυτά που μας ενώνουν, που ενώνουν όλους τους χώρους, προκειμένου να φτιαχτεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση. Να σου απαντήσω εγώ τι βλέπω διαφορετικό, Θανάση, αυτό νομίζω που λέει. Ότι κάνετε λάθος. Πού κάνω λάθος? Πες ότι δεν είναι το πρόγραμμα ίδιο, είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Η κυβέρνηση, ό,τι και να λένε κατά καιρό. Δηλαδή, αυτό που λένε με το success story. Όλοι δεν θέλουμε αύξηση των επενδύσεων. Ένα σταθερό. Αν ανοίξω αυτό το φάκελο, μπορώ να σας διαβάσω πάνω από 10 δηλώσεις του κυρίου Προβόπουλου ότι του χρόνου μπαίνουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και άλλες τόσες του κυρίου Στουρνάρα. Προβόπουλος στην κυβέρνηση είναι. Δεν είναι, αλλά εκφράζει τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται από τη θέση που έχει. Όχι πάντα, αλλά εκφράζει αυτό. Εκφράζει τις πολιτικές της λιτότητας των περικοπών. Εγώ ξέρεις τι ακούω. Ο κύριος Προβόπουλος στην τελευταία του έκθεση, για παράδειγμα, είπε ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, διότι ο στόχος του μνημονίου ήταν να μειωθεί ο μέσος μισθός 15% και μειώθηκε 21%. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά για μας. Θεωρούμε ότι με αυτή τη μέθοδο δεν αυξάνει αγωνιστικότητα, έτσι, και θεωρούμε ότι αυτή η τοποθέτηση που την κάνει ως success story στην πραγματικότητα είναι μια ποσοτικοποίηση της ανθρωπιστικής καταστροφής και της κρίσης που βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας. Βλέπω μια διαφορά δεν ανάμεσα... αμφιβάλλω ότι υπάρχουν κάποιοι που μέσα από αυτή την πολιτική ωφελούνται, αλλά εμείς δεν είμαστε με αυτούς τους κάποιους, είμαστε με την πλειοψηφία. Έχετε διαφωνήσει, το καταλαβαίνω. Αν ήσασταν σε όλα ίδιοι. Παντού διαφωνείτε. Δεν έχετε ένα σημείο να συμφωνήσετε. Δηλαδή, ο κόσμος σας ακούει εκεί σήμερα. Εκεί που συμφωνούμε, είναι δευτερεύοντα σήμερα. Σημεία. Δευτερεύοντα. Όλα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείτε να βρείτε ένα πρόγραμμα για να μπορέσει η χώρα αυτή. Όπως κάνανε η Ιρλανδία, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα ενιαίο πρόγραμμα με τα κόμματα αυτά που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, δηλαδή με το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό πρόγραμμα. Ή εμείς ή κανένας.
Δεν είναι έτσι. Εμείς μιλάμε, λέμε ότι ακόμα και αυτοδύναμη η κυβέρνηση να μπορούμε να σχηματίσουμε, επειδή θα μας δώσει την εντολή ο λαός, θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη κυβέρνηση και μια ευρύτερη συνεργασία. Κάνω μια παρατήρηση. Από προσωπικότητες και δυνάμεις, οι οποίες είναι από την από εδώ μεριά της διαχωριστικής γραμμής. Σαφές, κάνω μια παρατήρηση από αυτό που είπε ο Θανάσης. Εμένα η βασική διαφορά που αντιλαμβάνομαι να λέτε σε σχέση με αυτό που λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ είναι η εξής. Λέει η κυβέρνηση, θα πετύχουμε τους στόχους και αν τα καταφέρουμε, που λέμε θα τα καταφέρουμε, θα δώσουμε αυξήσεις ή θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε φορολογικές αδικίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι άλλο. Λέει, εμείς πρώτα θα κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Τι θα δώσουν αυξήσεις. Θα μειώσουμε, όχι, θα αυξήσουμε το κατώτερο μισθό και θα ελαφρύνουμε τη φορολογία και μετά το αποτέλεσμα. Και εκεί μπαίνει το στοίχημα. Αν σας κόψει τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, αφού θα έχετε παραβιάσει τη συμφωνία. Δεν θα έχουμε παραβιάσει τη συμφωνία. Γιατί η συμφωνία θα είναι στο στόχο. Υπάρχει η λαϊκή κυριαρχία στην Ευρώπη. Η εσωτερική πολιτική είναι θέμα της κάθε κυβέρνησης. Το στόχο του πλεονασματικού προϋπολογισμού, του ισοσκελισμένου, ναι, για να το πούμε, ναι, σωστά, ναι, γιατί αυτή είναι η λογική. Εάν δεν έχετε πρώτα εξασφαλίσει τον τρόπο να πατάξετε το λαθρεμπόριο στα καύσιμα, που είναι μια, όχι, μεγάλη πληγή. Το έχουμε εξασφαλίσει. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τα μέσα και βλέπουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού προϋπολογισμού, και μάλιστα όχι μόνο τώρα, αλλά τα προηγούμενα χρόνια που μας οδήγησαν εδώ, ήταν η στέρηση των εσόδων, η οποία σε μεγάλο βαθμό ήταν ηθελημένη. Να σας πω ότι στα χρόνια των ψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, σε 10 χρόνια είχαμε 61% αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή του παρονομαστή του κλάσματος, και το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έμεινε σταθερό. Γιατί? Γιατί τα έσοδα μειώθηκαν. Εγώ ξαναλέω. Και πρέπει σπατάλες να κάνετε ένα λογαριασμό. Και σας καλώ, σας το ρωτώ αν το έχετε να μας το πείτε. Ναι. Από πόσα λεφτά υπολογίζετε το χρόνο ότι θα χρειαστείτε από, μάλλον θα εξοικονομήσετε από την πάταξη της φοροδιαφυγής και όλου αυτού του κακού μέρους της οικονομίας, της παραοικονομίας δηλαδή, ώστε να γυρίσουν στην κοινωνία. Είστε έτοιμος να μας πείτε σήμερα ότι εγώ πιστεύω ότι τον πρώτο χρόνο, αν μας επιλέξει ο λαός να κυβερνήσουμε, θα καταφέρω να μαζέψω 1, 2, 3, 13 δις, άρα θα τα γυρίσω στον κόσμο. Πόσο είναι αυτό? Αν σας πω ότι είναι πάνω από 1% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 2 δισεκατομμύρια, κάνω μία πρόβλεψη ή εκτίμηση μετριοπαθή. Εάν είναι μόνο 2 δισεκατομμύρια, θα μου επιτρέψετε να σας πω όλα αυτά που λέτε. Θα είναι. Για αύξηση του κατώτατου μισθού. Ένα λεπτό, κύριε Μιλιά. Για αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι. Για μείωση της φορολογίας στα ακίνητα και όλα τα υπόλοιπα. Τα 2 δις που μου περιγράψατε εσείς είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Όχι, ούτε γιατί δεν το δίκαιο φορολογικό σύστημα, πέρα από την πάταξη φοροδιαφυγής, με τον έλεγχο άλλων δραστηριοτήτων, διότι ξέρετε γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος μεταξύ άλλων, διότι έχουν διαλυθεί οι ελεγκτικές υπηρεσίες. Ναι, αλλά αντί να προσληφθούν 500 μία επιστήμονες στον ΔΟΕ, πόσα λεφτά υπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε από όλη αυτή την παραοικονομία για να τα γυρίσουμε στην κοινωνία. Λοιπόν, σας λέω ότι υπάρχουν σημαντικές σπατάλες που μπορούν να γίνουν, σπατάλες και στα μικρά και στα μεγάλα. Ωραία. Από το μέτρο που κάνανε τώρα για τον έλεγχο των οικοδομών και των επισκευών, που ναι, το κάνουν με τη μέθοδο της, του outsourcing. Τους μέχρι δημοσίους υπαλλήλους που είναι, απολύονται, γιατί επειδή τους ξαναπροσλάβετε, έτσι δεν είναι? Τους δημοσίους υπαλλήλους, με τους δημοσίους υπαλλήλους, με το δημόσιο έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Okay, απαντήστε μου σε αυτό. Ναι, ναι. Σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς και όλους. Εν τούτης, θα αναδιαρθρώσουμε με τέτοιο τρόπο το δημόσιο, που σας διαβεβαιώνω ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ναι, και εσείς και εγώ. Μισθούς θα δίνετε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, εάν πρέπει να περικόψετε τη φορολογία στα ακίνητα, mm-hmm, να ξαναπροσλάβετε απολυμμένους, να πάτε τον κατώτατο μισθό πιο ψηλά, ναι, πόσα θα λεφτά χρειάζεστε για όλα αυτά? Τα βήματα και πού θα αυτά τα βρείτε? Θα κάνουμε τα μετρημένα και μελετημένα και κοστολογημένα αυτά βήματα, τα προσεκτικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει η επανάταξη αυτή τη καταστροφή που έχει συμβεί σταδιακά, παράλληλα με την αύξηση των εσόδων. Λέτε την τακτική, εγώ ζητώ τα ποσά. Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων. Ζητώ τα ποσά. Σας επιμένω ότι τα ποσά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας τα πω. Μου είπατε ένα κονδύλι από το οποίο προβλέπετε 2 δις. Και σας λέω 2 δις είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι ο πλούτος πληροφορίας που έχει αυτή τη στιγμή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να σας πω. Δεν μπορώ να πετάξω ένα νούμερο. Δεν είναι έτσι. Αυτά έχουν μια δυναμική, αλλάζουν, μελετώνται, είναι τομέας, κωδικός. Πες το, Θανάση, για να κλείσουμε. Θα πήγαινε στις τράπεζες?
Τώρα άστο, έχουμε χάσει το χρόνο. Δυστυχώς είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μεγάλο ζήτημα το θέμα των τραπεζών. Χωρίς τραπεζικό από σύστημα τώρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε την άλλη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα με το θέμα τραπεζών. Μια πολύ γρήγορη παρατήρηση μονάχα. Ότι για να αλλάξετε το δημόσιο τομέα θα πρέπει να απαλλαγείτε από αυτούς που τον διέρισαν το δημόσιο τομέα. Είναι το μεγάλο στοίχημα και πρώτα-πρώτα πρέπει να διορθώσουμε.